χαλαρώνετε τις ελάχιστες ώρες που έχετε εκτός δουλειάς, εδώ στο ξενοδοχείο? Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή έτσι καλή παρέα που έρχονται εδώ τα παιδιά, φίλοι. Θα κάτσουμε να πιούμε κάποιο καφέ, θα τα συζητήσουμε, θα φάμε μαζί παρέα, θα έρθουμε και λίγο εδώ στο γυμναστήριο, λίγο στην πισίνα. Ποιο είναι το ιδανικό πρωινό ξύπνημα για εσάς? Το ιδανικό πρωινό ξύπνημα για μένα, κάτι που δεν μπορεί να γίνει τώρα που είμαι εδώ, είναι να έχω τη φάτσα της κόρης μου στο κρεβάτι μου κάθε φορά που ξυπνάω, να βλέπω το χαμόγελό της και τα μάτια της. Τι σας γοητεύει? Το όμορφο. Αυτό που ανταποκρίνεται βέβαια στη προσωπική μου αισθητική. Γοητεύομαι από ανθρώπους που έχουν χιούμορ και από ανθρώπους που έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Εμπιστεύεστε εύκολα τους ανθρώπους? Ναι, δυστυχώς ναι. Τι μπορεί να σας κάνει να χαμογελάσετε? Γενικά γελάω πάρα πολύ εύκολα. Σε σημείο παρεξηγήσεως, αλλά μ' αρέσει το γέλιο. Νομίζω ότι είναι μια θεραπεία το γέλιο από πάρα πολλά πράγματα που μας πιέζουν ή μας αγχώνουν. Το γέλιο είναι μια φοβερή θεραπεία και έτσι γελάω εύκολα. Να δούμε ένα ακόμα μακροβούτι για να κλείσει αυτή η συνέντευξη. Να δούμε. Παίρνω και μόνη μου καλά. Μετά την καταπληκτική συνεργασία που είχατε φέτος με την αγαπητή συνάδελφο, παγκοσμίως αγαπητή, τι θα κάνετε το χρόνο? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή φαντάζομαι δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιου είδους συνεργασία περαιτέρω, γι' αυτό αποφάσισα να εγκαταλείψω αυτό το χώρο και να ασχοληθώ με την κυπουρική. Όμως πριν σε καταλήψω, θέλω να σου πω ότι λυπάμαι για λογαριασμό σου και γι' αυτό το περσιμό σου. Ήξερε σωσό κανένας πως να με πληγώνεις και να κάνεις πάντα το δικό σου. Να κοιτάς τον εαυτό σου, να διαχωρείς για μένα και να προσπαθείς. Από μένα τίποτα εκμεταλλευτείς. Μάτωσε κι απόψε μια ψυχή, άδειασε η καρδιά μου και το σώμα μου.